μοίρα μας δόθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες. Η αλήθεια είναι ότι εγώ αμέσως λίγα από την αίθουσα και προσπάθησα να επικοινωνήσω με όλους τους Κύπριους δημοσιογράφους οι οποίοι έχουν έρθει για την σημερινή παρουσία του κυρίου Αναστασιάδη, γιατί πριν είχαμε συζήτηση και μου έλεγαν ότι θα μεταβούν στους εις το κέντρο τους ώστε να δουν και το Χριστουγεννιάτικη αγορά, η οποία είναι φημισμένη στο Στρασβούργο αυτή την περίοδο. Σε πολύ σύντομο χρόνο εξακριβώσαμε ότι όλοι ήταν καλά. Μιλήσαμε και με τους υπόλοιπους τους συναδέλφους για να δούμε πώς ήταν, τους συνεργάτες μας, τους Ελλαδίτες, και παραμείναμε αποκλεισμένοι μέσα στο κτίριο μέχρι τις 2.30 ώρα πρωί Στρασβούργο, όπου μας επιτράπηκε να αναχωρήσουμε να πάμε στα ξενοδοχεία μας με δικό μας ρίσκο, με κάθε επιφύλαξη. Μάλιστα. Αυτά είναι τα γεγονότα. Δυστυχώς πρέπει να πάρουμε απόφαση ότι θα ζούμε με την τρομοκρατία. Έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας, παρόλες τις προσπάθειες οι οποίες γίνονται και γίνονται. Παρά το γεγονός ότι ελαχιστοποιήθηκαν οι επιθέσεις τον τελευταίο χρόνο, αλλά... Αυτό έχει να κάνει και με την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των μυστικών υπηρεσιών, κύριε Σοκράτους. Εγώ το λέω και σαν μέλος της Επιτροπής για την Τρομοκρατία, όπου ξέρουμε αρκετά πράγματα τα οποία έχουν λεχθεί κατά τη διάρκεια αυτών των συνεδριάσεων και αυτών των συναντήσεων. Δυστυχώς όμως αυτή, ειδικά η μοναχική λύκη, που όπως φαίνεται ήταν ο δράστης, είναι η χειρότερη μορφή, γιατί δεν μπορεί να τους ελέγξεις με τίποτα, γιατί δρούν από μόνοι τους και είναι πιο δύσκολο να τους παρακολουθήσεις τις ενέργειες τις οποίες προβαίνουν. Μάλιστα. Τώρα οι μετακινήσεις γίνονται κανονικά. Κύριε Παπαδάκη, έχουν αυξηθεί, φανταζόμαστε, σε μεγάλο βαθμό τα μέτρα ασφαλείας. Μα ήδη υπήρχαν αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Ναι. Γίνονται με μια επιφύλαξη. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι εύκολο μετά από λίγες ώρες να κυκλοφορείς ανέμελα μέσα στην πόλη. Εμείς έχουμε έρθει στο κοινοβούλιο εν ώψη της παρουσίας του Προέδρου στο... Συνεχίζονται κανονικά οι εργασίες του Ευρωκοινοβουλίου. Ναι, και θα ήταν λάθος να αναβληθούν οτιδήποτε, γιατί μετά περνά το μήνυμα ότι έχουμε ενισχυθεί οριστικά. Μάλιστα. Το μήνυμα το οποίο πρέπει να βγαίνει είναι ότι εμείς συνεχίζουμε. Όταν έγινε η επίθεση, σας συνέστησαν να μείνετε εντός του κτηρίου ή σας είπαν ότι μας δεν μπορεί να βγει κανένας? Δεν μας επέτρεψαν να βγούμε από το κτίριο. Μάλιστα. Μας απέκλεισαν στο κτίριο, κατέβηκαν οι πόρτες έξω και δεν μπορούσε κανένας να εξέλθει το κτίριο. Μάλιστα. Επειδή... Και επιτράβηκε μόνο η ώρα 2.30 το πρωί. Μας αναγεινώθηκε, δεν μπορούσαμε να φύγουμε. Μάλιστα. Και μάλιστα φύγαμε με σειρά. Επειδή είστε και μέλος για την Ειδική Επιτροπή για την Τρομοκρατία, λαμβάνετε μέρος, κύριε Παπαδάκη, έτσι μια πρώτη ερμηνεία, γιατί είχε τη σημασία της χθεσινή επίθεση και εν ώψη και της συζήτησης της έκθεσης και της ψήφισης για την Τρομοκρατία. Πιστεύετε ή πιστεύουν τα μέλη της Επιτροπής, φαντάζομαι ότι αυτό είναι απότοκο μιας γενικότερης συμπεριφοράς από την Δύση που περιθωριοποιεί τους ανθρώπους αυτούς και οι οποίοι ζουν και εργάζονται σε ευρωπαϊκά εδάφη, έτσι? Δεν ήρθαν από Ισλαμικά κράτη για να κάνουν την επίθεση ειδικά. Ο δράστης φέρεται να έχει γεννηθεί στο Στρασβούργο. Αντιλαμβάνεστε, είναι αυτούς οι οποίους δεν ενσωματώνουν οι δυτικές κοινωνίες. Τους εκμεταλλεύονται οι μάμιδες, οι οποίες κατηχούν το θρησκευτικό φανατισμό. Μιλούμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι στο κοινωνικό περιθώριο, να μας δείτε το παρελθόν του συγκεκριμένου δράστη. Και αυτός ήταν ένας κλέφτης, ένας τύπος ο οποίος ήταν υπό συνεχή παρακολούθηση. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Παπαδάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς. Ναι. Να είστε ασφαλείς. Πάμε στη συνάδελφο την Νατάσα Ιωάννου, η οποία βρίσκεται, κυρίες και κύριοι, στο Στρασβούργο και έζησε όλη την επίθεση ενώ βρισκόταν.